Από χωριό σε χωριό και από συνοικία σε συνοικία στα περίχωρα της πόλης Μαμπίζ, οι Κούρδοι δίνουν μάχες για να σταματήσουν την προέλαση των Αράβων συμμάχων του Ερντογάν στα εδάφη τους. Οι εξτρεμιστές που στέλνει η Άγκυρα αφήνουν πίσω τους νεκρούς και καταστροφές, ενώ προπαγανδίζουν ότι εκεί που πατούν οι κάτοικοι θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς. خارج مدينة تل أبيض سواء كان بتركيا في أوروبا في كل مكان أن يعودوا إلى بيوتهم في مدينة تل أبيض. Από τον Νότο, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ στέλνει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις μετά τη συμφωνία με τους Κούρδους. Στόχος των διοικητών τους είναι να ανακόψουν την τουρκική εισβολή. Απτόητος ο Ταγί Περντογάν υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πηγή της ειρήνης θα στεφθεί με επιτυχία, τονίζοντας ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τουρκία, Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Καθώς οι τουρκικές δυνάμεις προελάβουν, ο ΙΕ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τους 100.000 ανθρώπους που έχουν ήδη ξεριζωθεί από τον τόπο τους. Μετά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά ανέλαβε δράση κατά της Τουρκίας. Ο Λευκός Οίκος επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στους Τούρκους υπουργούς άμυνας, εσωτερικών και ενέργειας, αλλά και στα υπουργεία τους. Όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ερντογάν. And President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence. Όμως ο Τραμπ νύπτει τα σχήρας του για τη στάση του απέναντι στους Κούρδους, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών από τη Βόρεια Συρία. Όποιος θέλει να βοηθήσει τη Συρία και να προστατεύσει τους Κούρδους, κανένα πρόβλημα. Είτε είναι η Ρωσία, η Κίνα ή ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Ελπίζω να τα πάνε καλά. Εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δεσμεύτηκε στον Τραμπ ότι οι δυνάμεις του προς το παρόν δεν πρόκειται να εισβάλλουν στο Κομπάνι μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών κυρώσεων στην τουρκική ηγεσία.